Καλώς ήλθατε στο τρελό τρελό κόσμο. Και σήμερα θα σας πάω μισό αιώνα πίσω. Ήταν τότε που εγώ σαν 15χρονος παρακολουθούσα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Αμερικάνικου στη βάση του Ελληνικού τα γεγονότα που είχαν συγκλονίσει πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τότε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν η δολοφονία του Τζον Κένεντι, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, που βρισκόταν σε επίσκεψη στο Ντάλλας του Τέξας. Δύο ήταν οι δολοφονίες που είχαν συγκλονίσει και είχαν μείνει στην ιστορία της, στην αμερικανική ιστορία. Η δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν, του Προέδρου που είχε οδηγήσει στον Νικηφόρο Εμφύλιο Πόλεμο για τους Βόρειους εναντίον των Νοτίων, και μάλιστα πριν λίγες μέρες, δηλαδή στις 19 Νοεμβρίου, γιορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ορόσημο η Νικηφόρα Μάχη στο Γκέτισμπεργκ. Ήταν η 150η επέτειο αυτή από τη νίκη στη μάχη του Γκέτισμπεργκ που έκρινε τον Αμερικανικό Εμφύλιο. Έτσι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες θυμούνται όλοι, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα. Μου έκανε εντύπωση ότι δύο ή τρεις εφημερίδες, θα τις αναφέρω, δεν έχω κανένα λόγο, μόνο τρεις εφημερίδες, τα Νέα, η Καθημερινή και ο Ελεύθερος Τύπος, είχαν αφιερώματα για τη δολοφονία του Κένεντι. Έψαξα και βρήκα κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να τα δουν όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία, και επειδή εμένα με ενδιαφέρει η ιστορία και θέλω να θυμίζω αυτά τα γεγονότα, ας πάμε να δούμε το πρώτο φιλμ, αφού πρώτα δούμε μια συγκλονιστική φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι η στιγμή ακριβώς που δέχεται τη σφαίρα. Λέγεται η φωτογραφία από το φιλμ «Ζαμπρούντερ», γιατί ήταν ένας ερασιτέχνης που τράβηξε το φιλμ. Θα δούμε και τα επίσημα φιλμς που έδειχναν την περιοδία εκείνη. Ήταν η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κένεντι. Αλλά ας πάμε στο πρώτο βίντεο που περιγράφει όλο το ιστορικό. The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment, and here comes the president now. In fact, he's not in his limousine. He's departed the limousine, and he is walking. He is reaching across the fence. Βλέπουμε την υποδοχή που έγινε στο αεροδρόμιο του Ντάλλας, του Κένεντι και της Τζάκι Κένεντι τότε ακόμα. Δεν μπορούσε κανένας να φανταστεί τι θα γινόταν κατόπιν η Τζάκι, η περίφημη Τζάκι Ο, που παντρεύτηκε και τον Έλληνα πολυεκατομμυριούχο Ωνάση. Εδώ είναι λοιπόν η υποδοχή που δέχεται, πρωτοφανής υποδοχή για μια πόλη του Νότου που δεν ήταν τότε και τόσο φύλλα προσκύμενη, ουδέποτε υπήρξε στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Νότος ήταν πάντα προπήριο των Ρεπουμπλικάνων. Ο Κένεντι, εκτός από νεαρότατης ηλικίας, ήταν 46 χρόνων τότε. Εδώ μπαίνει μαζί με τον κυβερνήτη Κόναλι στο αυτοκίνητο. Στο μοιραίο αυτοκίνητο ή στο αυτοκίνητο που δέχτηκε τις μοιραίες σφαίρες. Αν και η επίσημη έκθεση της Επιτροπής Γουόρεν μιλάει για μία σφαίρα. Λοιπόν, ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό, ακριβώς πριν 50 χρόνια, όταν ο Κένεντι με τη σύζυγό του έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο του Ντάλλας. Για τον Κένεντι ήταν η δεύτερη μέρα της προεκλογικής του εκστρατείας στο συντηρητικό Τέξας. Ήταν για την προεκλογική εκστρατεία που κάνουν όταν βρίσκονται στα μισά της θητείας τους. 12:31 λοιπόν τοπική ώρα, μπροστά στις κάμερες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι δέχεται σφαίρες στο λαιμό και στο κεφάλι. Το συνόδευαν η σύζυγός του Ζακλίν, Τζάκι, και ο κυβερνήτης του Τέξας, Τζον Κόναλι, με τη σύζυγό του Νέλι. Τραυματίζεται και ο Τζον Κόναλι βαριά, αλλά χωρίς να εξιχνιαστεί ποτέ ποια ήταν η σειρά των πυροβολισμών. Δηλαδή, ποιος δέχτηκε πρώτος η σφαίρα, ο Κόναλι, είναι και η θεωρία που θα πούμε αργότερα με εκείνη την περίεργη πορεία που έκανε η σφαίρα.
Ο πρόεδρος είναι νεκρός. Μετά την άφηξή του, εδώ βλέπουμε ακόμα την πομπή όταν κατευθύνεται προς το σημείο 0, μπορούμε να πούμε, όπου δέχεται την φωνική σφαίρα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τη στιγμή, λίγες στιγμές πριν δεχτεί τη σφαίρα, είναι το επίσημο φιλμ που βλέπουμε από τα αρχεία του κάποιου αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. Εδώ ακριβώς μετά τη στροφή και μπαίνοντας στη λεωφόρο L είναι η τραγική στιγμή. Αυτή η λήψη είναι τώρα από το φιλμ Zapruder. Έχει δεχτεί τη σφαίρα και βλέπουμε που πέφτει στην αγκαλιά της Τζάκη. Έχουμε τον φερόμενο ως δράστη Lee Harvey Oswald. Οι σφαίρες πρέπει να έπεσαν, όπως λέει η Επιτροπή Warren, από τον έκτο όροφο ενός στηρίου στο οποίο στεγαζόταν ένας εκδοτικός οίκος σχολικών βιβλίων. Το όπλο ανήκε στο Lee Harvey Oswald, που συνελήφθη αρχικά για τον τραυματισμό του αστυνομικού Tippit, καθώς έβγαινε από ένα κυματογραφό. Αργότερα κατηγορήθηκε και για τη δολοφονία του Kennedy. Ο Lee Harvey Oswald αρνήθηκε και τις δύο δολοφονίες. Να δούμε τώρα και το βίντεο νούμερο 2, JFK, που λέει δολοφονία, για να ακριβώς για να δούμε τη στιγμή. Yeah.
Είναι η στιγμή λοιπόν, δέχεται τη σφαίρα, επιταχύνει το αυτοκίνητο και η Τζάκι προσπαθεί να βοηθήσει τον πράκτορα του FBI που είναι, όπως βλέπετε, είναι Zapruder film, λέει. Είναι το film που τράβηξε αυτός ο ανώνυμος που έγινε πολύ γνωστός. Ο ανώνυμος πολίτης που είχε πάει εκεί με μια κάμερα κινηματογραφική τότε, δεν υπήρχαν τα βίντεο, και είναι ακριβώς η στιγμή, το βλέπουμε σε αργή κίνηση αυτό το φιλμ, και είναι η στιγμή που δέχεται τη σφαίρα, πέφτει στην αγκαλιά της Τζάκι, επιταχύνει το αυτοκίνητο, τραυματίζεται και ο Κόναλι που είναι μπροστά, και η Τζάκι προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο που, του FBI, της CIA ή της NSA, δεν ξέρω ακριβώς, που επιταχύνεται στο αυτοκίνητο, ενώ ήταν όρθιος πίσω από τη λιμουζίνα, κόντευε να πέσει και του ζητάει τη βοήθειά του. Γι' αυτό που, για τις στιγμές αυτές τις τρομερές. Γι' αυτό το άσπρο σημάδι, ακριβώς, που βλέπουμε στο φιλμ, το οποίο δόθηκε κατόπιν στη δημοσιότητα, έχουν υποθεί χιλιάδες πράγματα. Ότι ήθελαν κάτι να κρύψουν και γι' αυτό έπεσε αυτό το άσπρο σημάδι. Ενώ αυτό το φιλμ δόθηκε επισήμως στη δημοσιότητα, μετά από αρκετά χρόνια βέβαια, γιατί έπρεπε να ολοκληρώσει η Επιτροπή Warren την ιστορία της, και έτσι πάμε στο συγκλονισμένη ανθρωπότητα. Θα πάμε στη στιγμή που γίνεται πλέον η κηδεία, στο βίντεο 4. Έχουμε την... όχι, αυτό είναι το... αυτός είναι ο δολοφόνος. Άστο, δεν πειράζει, θα πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο δολοφόνος. Να βάλει λίγο ήχο. No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when... Τον ρωτάνε, εσύ δολοφόνησες τον πρόεδρο? Και λέει, όχι, δεν μου έχει απαγγελθεί κάποια τέτοια κατηγορία. Μιλάει με ιδιαίτερη ευγένεια. Ας ακούσουμε τον ήχο πάλι. Here comes a man again. I don't know what this is all about. I killed the black guy. Also, I didn't keep the black guy. Sir? Did you shoot the president? I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. Did you shoot the president? No, they're taking me in because of the fact that... Και τους απαντάει στους δημοσιογράφους, όχι, δεν σκότωσα τον πρόεδρο. Εδώ είναι η στιγμή της δολοφονίας του, βέβαια, από τον Τζακ Ρούμπι. Άμα το δούμε ξανά αυτό το βίντεο, να ακούσουμε και τον ήχο, μιλάει με ιδιαίτερη ευγένεια, όπως έχει μάθει εκεί που υπηρέτησε στο στρατό, και πάντα απευθύνεται στους δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις και τους λένε μάλιστα κύριε, όχι κύριε. Αυτό το κύριε είναι ένας βαθμός ευγένειας. Το ρωτάνε λοιπόν... of murdering a policeman. I know nothing more than that, and I do request for someone to come forward to give me a legal assistance. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. You have been. Nobody said what? Sir? You have been. Nobody said what? Okay, we can't hear you then. Okay. What did you do in Russia? Here comes a man again. Here we go. Okay, okay. Λέει ότι την κατηγορία ότι είναι ο δολοφόνος του Προέδρου την πληροφορήθηκε από τις εφημερίδες. Δεν του είχε απαγγελθεί τέτοια κατηγορία. Βρέθηκε δε και το φωνικό χέρι ενός ανθρώπου της νύχτας που δεν ξέρουμε γιατί. Αυτός πέθανε και αυτό στη φυλακή από δικαιολογία. Ήταν η επίσημη αναφορά ότι πέθανε ο Τζακ Ρούμπι από καρκίνο. Αλλά όλες αυτές οι θεωρίες που ανάγονται πάντα, έτσι, στις θεωρίες συνωμοσίας, ότι οι Αμερικανοί, αυτοί βγάλανε και το θεωρία συνωμοσίας,
ό,τι δεν θέλουν να μείνει να εξηγηθεί και ό,τι δημιουργεί προβλήματα για αυτούς αποτελεί θεωρία συνωμοσίας. Υπάρχει μια ταινία καταπληκτική για μένα που λέγεται JFK και έχει δώσει όλες τις διαστάσεις. Να θυμίσουμε ότι μόνο ένας στη Νέα Ορλεάνη ένας εισαγγελέας έκανε αγωγή εναντίον του δημοσίου και προσφυγή εναντίον του πορίσματος Warren και προσπαθούσε να βγάλει άκρη τι ακριβώς συνέβη και ποιοι συνωμότησαν για τη δολοφονία του Προέδρου. Ας πάμε όμως στην κηδεία. Ήταν μια πρωτοφανής συνάντηση πλέον των 200 προσωπικότητων. Να τη δούμε. Είναι η στιγμή πλέον που σε κυλίβαντα πυροβόλου όπλου, κατακαθιερωμένα για τους ηγέτες, γίνεται η κηδεία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Mrs. Kennedy begins the long hours of her public grief with the courageous dignity that has marked each moment. Εδώ βλέπουμε την Τζάκι Κένεντι να βγαίνει με τα δύο παιδιά της, την Καρολίνα και τον Τζον Τζον, να κατευθύνονται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου. Είναι καθολικός ναός και εκεί έφτασαν όλοι αυτοί οι ηγέτες για να παρακολουθήσουν την κηδεία του Κένεντι. Είχε προηγηθεί ένας αποχαιρετισμός και υπολογίζεται ότι μισό εκατομμύριο κόσμος ήθελε να πάει να προσκυνήσει τη σωρό του εκλειπώντος Προέδρου, του δολοφονηθέντος Προέδρου. Αυτές οι εικόνες που μεταδίδονταν τότε σε όλο τον κόσμο, εμείς δεν είχαμε τηλεόραση, εδώ είναι ο κόσμος που πάει να προσκυνήσει. Οι ουρές ήταν ατέλειωτες και πολλοί περίμεναν πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουν να προσκυνήσουν. Εδώ είναι στιγμές από την κηδεία πλέον. Ήταν μια πρωτοφανή συγκέντρωση ηγετών. From 92 foreign lands honor the warrior who died while fighting for peace and liberty and the. Και όπως λέει ο εκφωνητής, ο Κένεντι πέθανε υπερασπιζόμενος την ειρήνη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ήταν ο πρώτος ρωμαιοκαθολικός πρόεδρος και είχε μείνει στην ιστορία. Εδώ βλέπουμε τον Ντεγκόλ και τον Χαϊλέ Σελασιέ που ήταν οι δυο του ζωντανοί. Ο Ντεγκόλ πέθανε γέρος, ο Χαϊλέ Σελασιέ εκτελέστηκε από πραξικοπηματίες. Να σκέπτεστε, είχε πει ο Κένεντι, όχι τι κάνει η πατρίδα για σας, αλλά τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Αυτή τη φράση που είχε μείνει ιστορική την επανέλαβαν πάρα πολύ μετά από τον Κένεντι, αλλά θεωρείται ο πρώτος που την είχε πει στην ιστορία. Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός. Εδώ είναι η αποχώρηση μετά την θρησκευτική τελετή. A gentle reminder from his mother, and John John celebrates his third birthday with a soldier's farewell to his father. Εδώ είναι ο αποχαιρετισμός του John John προς τον πατέρα του με ένα στρατιωτικό χαιρετισμό και συγκίνηση. Και εδώ είναι πλέον στο νεκροταφείο των ηρώων, όπως αποκαλείται, το νεκροταφείο του Άρλιγκτον, όπου έχουν ταφεί οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν πεθάνει, αλλά και πάρα πολλοί από τους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο του Βιετνάμ και στους άλλους πολέμους που έχουν κάνει οι Αμερικανοί στον κόσμο. Εδώ ο Ντεγκόλ χαιρετά και ο Χαϊλέ Σελασιέ.
και επανέλαβε τη φράση «Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα». Εδώ είναι καθιερωμένο ο χαιρετισμός, ο στρατητικός για τον πρόεδρο. Θα τυλίξουν τη σημαία την οποία θα παραδώσουν στην Τζάκι Κένεντι. Και μετά... And the precious banner that was the president's shroud for three days is folded smartly for presentation to Mrs. Kennedy. Και μετά θα ανάψει η Kennedy και οι δύο αδελφοί του John Kennedy, ο Robert και ο Edward, θα ανάψουν μια δάδα που για πρώτη φορά άναψε στο Arlington και θεωρείται η ακίμητη δάδα εκεί. An eternal flame is lighted before the grave by Mrs. Kennedy. The first such memorial to burn in Arlington Cemetery. She is followed by the president's brothers, Robert and Edward. The American people have buried their beloved leader. May his family find comfort. Οι θεωρίες που δεν υπήρξε απόδειξη και δεν υπήρξε ουδεμία έρευνα γι' αυτό, είναι ενός δεύτερου εκτελεστή. Η θεωρία που είχε επικρατήσει ήταν ότι ο δολοφόνος ήταν πράκτορας της KGB. Μια άλλη θεωρία είχε υποστηρίζει ότι η ισχυρή κεντρική υπηρεσία πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, η γνωστή CIA, εμφανίζεται στις θεωρίες συνωμοσίας όπως τις αποκαλούν, το ίδιο και οι μυστικές υπηρεσίες, το FBI και το Πεντάγωνο. Και οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι η CIA ήθελε να εκδικηθεί τον Kennedy για την αποτυχημένη εισβολή στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα ή ότι η CIA φοβόταν μήπως αποδυναμωθεί προς όφελος του Πενταγώνου. Υπάρχει ακόμα και μια άλλη θεωρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αυτή όπλησε τα χέρια του ή των δολοφόνων. Επειδή ο Kennedy είχε υπογράψει διάταγμα που παραχωρούσε στον Υπουργό Οικονομικών το δικαίωμα να εκδίδει Silver Certificates, ένα τύπο χαρτονομίσματος που τυπωνόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως το 1964 και οι συνωμοσιολόγοι πάντα, σύμφωνα με την επίσημη άποψη, θεωρούν ότι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η Ομοσπονδιακή, η Fed δηλαδή, ελεγχόταν από μια ισχυρή μυστική οργάνωση διεθνών τραπεζιτών που φοβόντουσαν ότι η κίνηση αυτή θα δώσει στον Υπουργό Οικονομικών τον έλεγχο της Fed. Τώρα το ποιος έχει τον έλεγχο της Fed, ας τα να πάνε. Έτσι, το βλέπουμε με την πάροδο των χρόνων και με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που υπάρχουν και πόσο ισχυρή είναι, μπορούμε να πούμε, αυτή η θεωρία όταν ακόμα η Fed δεν είχε τη δύναμη που έχει σήμερα. Υπάρχει ακόμα η θεωρία της μαφίας. Ως γνωστόν ήταν υπουργός δικαιοσύνης ο Attorney General, όπως λέγεται, γενικός εισαγγελιάς, δηλαδή υπουργός δικαιοσύνης, ο Robert Kennedy, ο αδερφός του πρόεδρου, και η μαφία έστειλε τον Jack Ruby να δολοφονήσει τον Oswald προκειμένου να μην γίνει γνωστή η ανάμειξή της στην υπόθεση αυτή. Ο Robert Kennedy είχε εξαπολύσει πόλεμο εναντίον της μαφίας. Και υπάρχει βέβαια και η θεωρία ότι ο αντιπρόεδρος Johnson, και σύμφωνα με αυτό τη θεωρία, το σενάριο, ο Lyndon Johnson, ο αντιπρόεδρος επί Kennedy, ο συντηρητικός, πάντα ένας θεωρούμενος προοδευτικός, βγάζει ένα συντηρητικό αντιπρόεδρο για να πιάσει στο Δημοκρατικό Κόμμα ή και το ανάποδο στο Ρεπουμπλικανικό. Ένας συντηρητικός πρόεδρος βάζει έναν λιγότερο συντηρητικό για να πιάσει όλο το φάσμα. Αυτό που αν πάρουμε το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα κάπου συναντώνται εκεί σε αυτό το φάσμα. Λοιπόν, ο Lyndon Johnson ήταν ας πούμε κεντροδεξιός, αν θεωρήσουμε τον Kennedy με τα δεδομένα της εποχής, αριστερό, έτσι, και τον Reagan που ακολούθησε, δεξιό. Θέλω να πω, να κάνουμε μια σχηματική αναπαράσταση σύμφωνα με τις επικρατούσες θεωρίες.
Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο Λίντον Τζόνσον, αντιπρόεδρος του Κέννεντ, ήθελε να ανατρέψει τον πρόεδρο για να λάβει την εξουσία ο ίδιος. Όχι βέβαια για ίδιο συμφέρον, αλλά κατόπιν παρότρισης κάποιων μεγιστάνων της βιομηχανίας και που θεωρούσαν ότι καλύτερα να είναι ένας δικός τους άνθρωπος στα πράγματα. Όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, είχα ακούσει, είχα παρακολουθήσει την κηδεία του Κέννεντι και όλα τα γεγονότα. Ήταν η πρώτη φορά που θυμάμαι να έχω παρακολουθήσει ζωντανή αναμετάδοση από το ραδιοφωνάκι, από ένα μικρό τρανζίστορ που μου είχαν κάνει δώρο τότε, νεαρός κι εγώ. Είχα συγκλονιστεί από τα γεγονότα αυτά. Ήταν ίσως η πρώτη μου δημοσιογραφική, με τη δημοσιογραφική έννοια, καταγραφή που μου έχει μείνει στην ιστορία. Έψαξα και βρήκα το τραγούδι που είχε πει τότε στην κηδεία του Κέννεντι μέσα στον ναό ο Άντι Βίλιαμς. Ήταν ένας σπουδαίος Αμερικάνος τραγουδιστής, πολύ γνωστός στην εποχή του, σύζυγος της επίσης τραγουδίστριας Σίντι Γκορμέ. Τραγούδισε λοιπόν ο Άντι Βίλιαμς μέσα στον ναό τον ύμνο των Δημοκρατικών, το Battle Hymn for the Republic, τον πολεμικό ύμνο για τη Δημοκρατία. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the village where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never come retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Πολλοί αναρωτιούνται τι θα γινόταν
αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι. Νομίζω ότι η αμερικανική ιστορία έχει δείξει ποιες είναι οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες του Προέδρου και πόσο η αμερικανική πολιτική επηρεάζεται από έναν Πρόεδρο. Ίσως περισσότερο στο εσωτερικό να τον θυμούνται σαν κάπως διαφορετικό. Στο διεθνές επίπεδο θέλω να θυμίσω ότι στην εποχή του Κένεντι είχαμε την αποτυχημένη απόβαση στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα, δηλαδή απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος Φιντελ Κάστρο. Είχαμε την ανέγερση του τείχους του Έσχους, του τείχους του Βερολίνου, δηλαδή μια εξαιρετικά επικίνδυνη ψυχροπολεμική κατάσταση και μάλιστα είχε πάει και ο Κένεντι τότε και είχε πει το περίφημο «Ich bin ein Berliner», δηλαδή είμαι και εγώ ένας Βερολινέζος, επειδή για να στηρίξει ηθικά τους δυτικο-Βερολινέζους. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει και η κρίση επί της εποχής Κένεντι των πυράβλων στην Κούβα, όπου είχαμε φτάσει στα πρόθυρα ενός πυρηνικού πολέμου. Δηλαδή, δεν ήθελε, είχε προτάξει, είχε απειλήσει με πόλεμο, είχε απειλήσει να βυθίσει τα σοβιετικά πλοία που μετέφεραν πυράβλους στην Κούβα. Αυτή ήταν η εποχή του Κένεντι που έκλεισε με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο. Φυσικά, ουδής θέλει να κλείνει η πορεία ενός πολιτικού ηγέτη, ενός οποιοδήποτε ανθρώπου από σφαίρες δολοφόνων. Και οπωσδήποτε κάποτε ελπίζουμε να μαθευτεί η αλήθεια γύρω από αυτή τη δολοφονία, που παρόλο που έχουν περάσει 50 χρόνια, μισός αιώνας, και έχουν μείνει τόσα ερωτηματικά. Ας πάμε τώρα, μια και είμαστε στο χώρο αυτόν, στο σημερινό Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του και όπως σχολιάζουν οι Γερμανοί αναλυτές, πήρα ένα κομμάτι και σας διαβάζω από την Deutsche Welle και λέει «Το blues της δεύτερης θητείας». Στασιμότητα, γκάφες και όξυση των αντιθέσεων χαρακτηρίζουν τη δεύτερη θητεία του Μπαράκ Ομπάμα στο Λευκό Οίκο. Πολλοί εκτιμούν ότι η δεύτερη προεδρία του θα καταλήξει σε Βατερλό. Ο Ομπάμα είχε ανέβει στην προεδρία, είχε εκλεγεί με πάρα πολλές ελπίδες, όχι μόνο για τον αμερικανικό λαό, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Μάλιστα, προκαταβολικά του είχε δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης. Η δεύτερη προεδρική θητεία του Μπαράκ Ομπάμα δεν άρχισε με τους καλύτερους ιονούς. Πέραν της δημοσιονομικής διαμάχης με τους Ρεπουμπλικάνους που οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα της τάσης πληρωμών, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με τεράστια προβλήματα στο πεδίο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, ήρθε και η υπόθεση των παρακολουθήσεων της NSA να διαταράξει σοβαρά τις διεθνείς σχέσεις της υπερδύναμης και να πλήξει την αξιοπιστία του Πρόεδρου. Θυμίζουμε ότι η δημοτικότητα του Μπαράκ Ομπάμα πέφτει συνεχώς και το ισχυρό χαρτί του Δημοκρατικού Προέδρου, η αναμόρφωση της δημόσιας υγείας, μετατρέπεται σε μπούμεραγκ, εκτιμούν πάρα πολλοί αναλυτές. Μεταξύ αυτών και ο σχολιαστής της διαδικτυακής εφημερίδας Newsmax, John Gizzi, που εκτιμά ότι πάντα οι δεύτερες θητείες των Αμερικανών Προέδρων είναι πιο δύσκολες από ό,τι οι πρώτες. Ενώ δίνεται ευκαιρία, εφόσον δεν πρόκειται να επανεκλεγεί, δύο θητείες επιτρέπεται να έχει ο κάθε πρόεδρος της ΗΠΑ και όλοι περιμένουν ότι η δεύτερη θητεία θα είναι πιο κοντά σε αυτά που έχει προεκλογικά υποσχεθεί. Όμως ο προσκύμενος στους Ρεπουμπλικάνους σχολιαστής υποστηρίζει ότι σχεδόν όλοι οι πρόεδροι κατά τη δεύτερη θητεία τους ήρθαν αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα και επενθυμίζει τη δεύτερη προεδρία του Χάρι Τρούμαν, ο οποίος μετά τη θριαβευτική επανεκλογή του το 1948 είδε τη δημοτικότητά του να πέφτει κατακόρυφα. Σκάνδαλα, εργατικές εξεγέρσεις και ο πόλεμος της Κορέας φράγησαν τη δεύτερη τετραετία Τρούμαν.
Παρόμοια ήταν και η εξέλιξη της προεδρίας του Bush. Έτσι έγινε και με τον George Bush από τον τυφώνα Κατρίνα μέχρι την κατάρρευση της Wall Street το 2008. Έτσι αρχίζει τώρα η δεύτερη θητεία του Ομπάμα. Είναι το blues της δεύτερης θητείας, επισημαίνει χαρακτηριστικά ο σχολιογράφος. Ο Αμερικανός σχολιαστής εκτιμά ότι η πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου είναι μόνο η αρχή. Ο Τζον Γκίζι υπενθυμίζει ότι για πρώτη φορά σημειώνεται εξέγερση στο κόμμα των Δημοκρατικών, εννοώντας τη στάση 39 δημοκρατικών βουλευτών που έχουν ταχθεί υπέρ της υποχώρησης στο ζήτημα της μεταρρύθμισης της δημόσιας υγείας. Το 1/5 των δημοκρατικών βουλευτών της Βουλής των Εκπροσώπων διέριξε τις σχέσεις τους με τον Πρόεδρο, υποστηρίζει ο Αμερικανός σχολιαστής, προβαίνοντας την εκτίμηση ότι η πτώση της δημοτικότητας του Ομπάμα θα οδηγήσει πιθανότητα σε ήττα των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο και στην περίπτωση αυτή θα καταστεί ακόμη πιο δύσκολη η δεύτερη θητεία του Ομπάμα. Κάθε 2 χρόνια έχουμε ανανέωση των μισών βουλευτών στο Κογκρέσο. Εάν χάσουν και την πλειοψηφία που έχουν και την πάρουν οι Ρεπουμπλικανοί, τότε θα έχουμε το φαινόμενο να είναι δημοκρατικός πρόεδρος και στα 2 νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ να υπερτερούν οι Δημοκρατικοί. Οι Ρεπουμπλικάνοι, με συγχωρείτε. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Καρλ Κόντικ, ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, που εκτιμά ότι αν η δημοτικότητα του Ομπάμα πέσει κάτω από το 40%, θα είναι εντελώς απίθανο ένα καλό αποτέλεσμα για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμίζουμε ότι ο Ομπάμα, παρόλο που είχε υποσχεθεί απαγκίστρωση από το Αφγανιστάν, ήδη διαπραγματεύεται, όχι ο Ομπάμα, το αμερικανικό, η αμερικανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται παραμονή των αμερικανικών στρατευμάτων ή κάποιων αμερικανικών στρατευμάτων μέχρι το 2024, δηλαδή άλλα 10 χρόνια μετά την ημερομηνία που είχε διαπραγματευτεί την αποχώρησή τους. Μια και κλείσαμε με αυτό το κεφάλαιο Αμερική και πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Αυτή την φορά ήθελα να βάλουμε λίγο Μπαχ λόγω της βαριάς ατμόσφαιρας, αλλά διάλεξα ένα κομμάτι για διάλειμμα, ένα πρωτότυπο κομμάτι. Παίζει κάποιος την τοκάτα και φούγκα, τη γνωστή αυτή, παιγμένη από αρμόνιο συνήθως, και μάλιστα η πιο ωραία εκτέλεση είναι από το αρμόνιο της Παναγίας των Παρισίων. Το κομμάτι αυτό όργανο εκκλησίας, το διάλειμμα που λέω. Δεν λέει υπάρχει το διάλειμμα. Καλά. Το είδες, διάλειμμα. Το έχω γράψει και με ξένα γράμματα. Δεν υπάρχει. Ωραία. Φαίνεται ότι περνώντας τα βίντεο έχω κάνει κάποια γκάφα. Ας μου επιτραπεί, ζωντανή είναι η εκπομπή. Και ας πάμε τότε στο επόμενο φιλμ. Έχουμε την ιστορία με το πυρηνικό εργοστάσιο που καταστράφηκε στην Ιαπωνία. Λοιπόν, στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα, να βλέπουμε το φιλμ αυτό της Φουκουσίμα. Στο εργοστάσιο αυτό λοιπόν οι εργαζόμενοι επιλέγονται κυρίως από ανέργους ή από ανθρώπους που έχουν πληγεί από την καταστροφή που προκάλεσε και αυτό, από τη θεομηνία εκείνη που προκάλεσε και την τραγωδία στο εργοστάσιο Φουκουσίμα, στο πυρηνικό εργοστάσιο. Εδώ βλέπουμε έναν από τους ανθρώπους αυτούς που τους δίνεται ένα χαρτί να υπογράψουν και πάει και τα λέει σε έναν γνωστό Ιάπωνα δημοσιογράφο, αυτόν δεξιά, ο οποίος με την κάμερά του πήγε μέσα στο εργοστάσιο, την κάμερά του μας έδειξε στο ρολόι, πήγε μέσα στο εργοστάσιο και τράβηξε ορισμένες σκηνές. Εμφανίστηκε και αυτός ως εργάτης και ως εθελοντής τον πήρανε ασμένος και τον προσλάβανε.
Άμα δεν μπορούν να συμπληρώσουν τον αριθμό των εργαζομένων, των εθελοντών που πηγαίνουν και μπαίνουν στο εργοστάσιο και μάλιστα αφού τους φορέσουν ειδικές στολές μένουν περίπου 2 ώρες μέσα η κάθε βάρδια, ο δημοσιογράφος αυτός αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι εθελοντές άμα δεν βρίσκονται έχει πει η κυβέρνηση και έχει κάνει μια συνεργασία με την Ιαπωνική μαφία, την περίφημη Γιακούζα. Και όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, η Γιακούζα στέλνει εθελοντές στο εργοστάσιο. Βέβαια, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας διαψεύδει ότι έτσι γίνεται. Και εδώ βλέπουμε τα σημεία όπου αποθέτει η ομάδα αυτή των εθελοντών τα κατάλοιπα από το εργοστάσιο που δεν ξέρουν και αυτά που θα καταστραφούν. Αυτοί είναι οι εθελοντές οι οποίοι πάνε, ίσως ας μην μπούμε σε βέβαιο θάνατο, δεν είναι δυνατόν νομίζω να είναι σίγουροι για το μέλλον της υγείας τους. Να κάνουμε το διάλειμμα τώρα. Ωραία. Αυτή που θα δούμε, όχι ιστορία, μια περίεργη εκτέλεση αυτού του μοναδικού έργου του Μπαχ, το Κάτα και Φούγκα, παιγμένο όμως από, όχι από μουσικά όργανα, αλλά από... Thank you.
Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι τι κάνει ο άνθρωπος για αυτό το πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι είναι με μισογεμάτα, με νερό υποθέτω, ποτήρια να κάνει τέτοια παρουσίαση. Επιστρέφουμε στην ελληνική πραγματικότητα και ας με συγχωρήσει ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, τον οποίο τον έχω επικεφαλίδα κάθε μέρα, αλλά επειδή ήθελα σήμερα να ασχοληθώ με την ιστορία. Έτσι θα δούμε τώρα το καθημερινό σχόλιο, την καλημέρα που μου στέλνει στο email ο γνωστός σε όλους μας Κυρ. Είναι αυτή η γελιογραφία που λέει ότι ο μισθός είναι σαν την περίοδο και έρχεται μια φορά το μήνα, αλλά κρατάει 3 έως 4 ημέρες. Και απαντάει ο άλλος, ο οποίος είναι η μορφή του Κυρ σε σκίτσο, και λέει δεν ξέρω για το μισθό, αλλά η σύνταξη έχει εμινόπαυση. Πάντα καυστικός, ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος, είναι από το βιβλίο που μπορείτε να βρείτε στα βιβλιοπωλεία και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για δώρο. Νομίζω ότι στη στεναχώρια που υπάρχει, ένα βιβλίο πάντα είναι ένα καλό δώρο, και ένα τέτοιο βιβλίο με αυτή την σχολιαστική άποψη, την καθημερινή, είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο δημοσίευμα, ότι περισσότερα από 26 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για μεγάλα έργα μεταφορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μάλλον προωθείται αυτό το σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα προέλθει ωστόσο από ιδιωτικά κεφάλαια και προβλέπεται η αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 2 νέους κανονισμούς για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, TEN-TAF, έτσι λέγεται. Για την Ελλάδα προβλέπεται η αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών στους άξονες Αθήνας Πάτρας και Αθήνας Θεσσαλονίκης, με διακλάδωση προς την Οικουμενίτσα, καθώς και τη θαλάσσια σύνδεση του Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και από εκεί προς τη Λεμεσό. Δηλαδή υπάρχει οπωσδήποτε η σύνδεση Ηρακλείου με Πειραιάς-Ηράκλειο, και θα γίνει και σύνδεση Ηράκλειο-Λεμεσός. Προς βοράν, ο σχεδιασμός προβλέπει διασύνδεση με τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης μέσω Βουλγαρίας και Ουγγαρίας. Όλα αυτά προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για την Ελλάδα, εκτιμά ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι και ένας από τους 2 εισηγητές του Ευρωκοινοβουλίου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα συνδέεται με ένα νέο ολοκληρωμένο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών στην Ευρώπη της δίνει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Ενισχύει ακόμα περισσότερο τη γεωπολιτική αξία που έχει η χώρα, καθώς οι μεγαλύτερες εμπορευματικές και οικονομικές ροές δεν είναι δυτικοκεντρικές όπως ήταν πριν μερικά χρόνια. Αυτή η μεγάλη αλλαγή βάζει την Ελλάδα στο κέντρο του χάρτη. Εκείνο που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι επιτέλους ίσως μπορέσουμε να πάμε και σιδηροδρομικός ως την Πάτρα και επιτέλους ίσως ολοκληρωθεί ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος προς τη Θεσσαλονίκη και η διπλή γραμμή που ακόμα καθιστά το ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη, μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι πολύ συντομότερη. Ήδη έχει παρακαμφθεί ένα μεγάλο μέρος του Μπράλου. Εκείνη η ιστορία, θυμάμαι, ότι που περιμένει το ένα τρένο το άλλο. Υπάρχει ακόμα, γιατί και εμένα μου αρέσει να ταξιδεύω στη Θεσσαλονίκη με το τρένο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο σιδηρόδρομος. Νομίζω ότι προσφέρει μια καλή ευκαιρία να διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο, να δεις και τη θέα απ' έξω και να μην έχεις και την κούραση συνεχώς της οδήγησης. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας έχει συνηθίσει σε αισιόδοξα πολύ, αγωνίζεται ο Πρωθυπουργός, όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτές τις ώρες στη Γερμανία να πείσει τη Μέρκελ για πολιτική στήριξη και κάποιες ευκαιρίες. Εμείς εδώ κλείσαμε για σήμερα την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσακάκη, τον Ανέση τον Κόνιαλη για την υποστήριξη που μου κάνανε.
την τεχνική τους υποστήριξη και τις τεχνικές τους συμβουλές που μου δίνουν καθημερινά. Και να ευχηθώ σε όλους να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα βλέπουμε πάλι. Γεια σας.